και εσύ ένας από τους 7.000 Άγιους Βασίληδες και πρόσφερε στα παιδιά. Στο 5ο Σανταράν στα Χανιά, στις 27 Δεκεμβρίου. Μάθε πώς στο santaranchania.com. Εδώ λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής εορταστικής, υπό μία έννοια, από πολλές έννοιες εκπομπές, αφιερωμένη στο Σανταράν και τα ιδρύματα της πόλης μας, που βρίσκονται κάτω από την υπέροχη λευκή και κόκκινη ομπρέλα του Σανταράν. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 27 Δεκεμβρίου σταθερά. 27 Δεκεμβρίου σταθερά, ναι. Αθηνά μου να συστήσουμε στο κοινό μας και την κυρία Ελένη Κουδαλάκη, που είναι υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΙΦΑΠ. Ελένη, καλώς όρισες. Καλησπέρα και με λίγο πονόλεμο κι εσύ κι εγώ. Θα τα βγάλουμε πέρα και σήμερα. Θα ξεκουραστούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσω που ήρθες εδώ. Αν είσαι έτοιμη και μπορείς να αντεπεξέλθεις λόγω βήχα, θα μας πεις δύο λόγια για το ΚΙΦΑΠ. Ναι, φυσικά. Θα σας πω λοιπόν ότι το ΚΙΦΑΠ λειτουργεί από το 1998. Φιλοξενεί παιδιά, άτομα με αυτισμό και βαριά νοητική στέρηση. Λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και έχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα στο οποίο φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 16 παιδιά. Έχετε και εσείς αρκετά παιδάκια. Έχουμε αρκετά. Ηλικιών. Παραδοσιακά το ΚΙΦΑΠ έχει ηλικίες από 15 και πάνω. Έφηβους. Ναι, και πρόσφατα έχουμε και μικρότερες ηλικίες. Όταν λέμε μικρότερες, μωρά. Λίγο πιο μικρά. Όχι μωρά, όχι μωρά. Έχουμε, το καλοκαιρινό μας τμήμα λειτουργήσε με παιδιά σχολικής ηλικίας, όπου ήρθαν παιδιά 6, 7, 8, 9 μικρά ετών, παιδάκια. Τα οποία παρακολουθούν το δημόσιο σχολείο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού χρειάστηκε να έρθουν στο κέντρο μας για να μπορούν να απασχοληθούν εκεί τις ημέρες. Άρα το καλοκαίρι εργάζεστε κανονικά. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε φέτος αυτό. Και υπήρχε κινητικότητα. Υπήρχε ζήτηση και μπορέσαμε και καλύψαμε την ζήτηση αυτή διαθέτοντας νέο προσωπικό για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν κάποιες δραστηριότητες και το καλοκαίρι. Έχεις φέρει και φωτογραφίες, νομίζω. Ναι, οπότε ναι. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να βλέπουμε και φωτογραφίες. Εδώ πέρα, αλογάκι. Έχετε εσείς ή έχετε πάει επίσης? Αυτά επίσης είναι τα εξωτερικά μας προγράμματα, όπου τα παιδιά παρακολουθούν θεραπευτική υπασία. Κάνει πολύ καλό η υπασία, λένε. Είναι πολύ καλό από όλες τις απόψεις, από την επαφή του παιδιού με το άλογο, από την αντίληψη την ώρα που βρίσκεται πάνω στο άλογο, τη βελτίωση της ισορροπίας, της κινέστησης, έχει πολλαπλά ωφέλη. Και από δηλαδή. Εδώ είμαστε στους εξωτερικούς χώρους του ΚΙΦΑΠ, όπου κάνουμε διάφορες δραστηριότητες και δοκιμάζουμε όλους τους τρόπους για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τα παιδιά να συμμετέχουν ευχάριστα και να αποκομίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο ωφέλη γίνεται από τις δραστηριότητες. Και το κάνουν χαρά. Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούνται οι εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές με διάφορες δραστηριότητες, είτε λεπτής κίνησης, είτε άνδρες κινητικότητας, αντίληψης, συντονισμού, γίνονται διάφορα προγράμματα. Εδώ φτιάχνετε και ελληνικές σημαίες. Ακολουθούμε και τις εορτές και τις παραδόσεις, φτιάχνουμε τις σημαίες μας, τα χριστουγεννιάτικά μας, τα πασχαλινά μας. Λειτουργούμε περίπου όπως ένα σχολείο. Και τα παιδιά παρακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα από την ώρα που θα έρθουν μέχρι την ώρα που θα φύγουν. Το οποίο πρόγραμμα, λένε, ποιος το καθορίζει? Α, και πισίνα. Ναι, πρόσφατα μας δόθηκε για άλλη μια φορά η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα παιδιά κολύμβηση στο κολυμβητήριο του ΝΟΧ με την παραχώρηση της πισίνας από το Εθνικό Στάδιο και φυσικά την εθελοντική προσφορά του κυρίου Νικόλα Αντωνάκη, ο οποίος προπονεί τα παιδιά. Έχω ακούσει τα καλύτερα για τον κύριο Νικόλα Αντωνάκη. Μας βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Okay. Θα ήταν σήμερα εδώ αν δεν είχε υπηρεσία. Μου είπε ότι σε κάποια άλλη εκπομπή με χαρά θα έρθει. Ξέρω ότι κάνει πολλά πράγματα. Έχετε και αρκετούς εθελοντές όμως. Γενικά στα ιδρύματα υπάρχει εθελοντισμός. Υπάρχει κόσμος που βοηθάει, ευτυχώς. Ναι. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε μια πόλη που πραγματικά οι άνθρωποι βοηθούν. Δείχνουν ευαισθησία. Ναι. Δείχνουν ευαισθησία. Δύσκολα θα αρνηθούν σε οτιδήποτε τους ζητήσουμε, είτε αυτό είναι χρηματική δωρεά, είτε θα είναι εθελοντική προσφορά σε χρόνο. Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που είμαστε στα Χανιά και που υπάρχει κόσμος που βοηθάει. Το είπα και πριν. Γενικά ο Έλληνας είναι γενναιόδωρος με τον συνάνθρωπό του. Δεν το κάνει για να τον δουν και για να του πούν πόσο καλός είναι. Το κάνει γιατί έτσι το νιώθει. Και οι συνδρομές που προχθές είδα τον Αρχιεπίσκοπο, όχι Κρήτης, Ελλάδος, τον Ιερώνυμο να μιλάει, και ήταν πολύ συγκινητικό που έλεγε ότι μια κυρία από Θεσσαλονίκη είχε
Του είπε: θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω στο έργο της αποστολής που κάνουν. Έχω μόνο 2 ευρώ. Και του έστειλε σε ένα φάκελο τα 2 ευρώ που της περίσευαν από το φτωχό βολό της για να δοθούν. Αυτό σημαίνει μεγάλη ψυχή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μας έχει κάνει καλό, το είπα και πριν, μας έχει κάνει καλό αυτή η κατάσταση. Γιατί είχαμε ξεχαστεί λίγο με την ύλη, με την καλοπέραση και την κατανάλωση και λίγο τώρα ισορροπήσαμε. Αυτή την αίσθηση έχω. Νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν πιο πολύ τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη και πολύ πιο εύκολα μπορούν να καταλάβουν και να δώσουν όποια βοήθεια μπορούν. Θα σε ξεκουράσω για λίγο να πιεις λίγο νεράκι, να πάμε στην Αθηνά και να μας πεις, Αθηνά, για την προμήθεια, τις προμήθειες συμμετοχής, δηλαδή από πού θα προμηθευτούμε ακόμα και τελευταία στιγμή, τις στολές μας, τη διαδικασία. Ναι, ναι, αξίζει να σημειωθεί ότι για φέτος υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα κατάστημα όπου ο καθένας πήγαινε να δηλώσει τη συμμετοχή του και έπαιρνε ταυτόχρονα και τη τζαντούλα του με τη στολή του και όλα τα που αφορούσαν τη διοργάνωση. Ναι. Φέτος αυτό έχει αλλάξει και έχει αλλάξει για να διευκολύνουμε τον κόσμο. Έχει χωριστεί σε 2 φάσεις. Η μία φάση είναι η διανομή των κουπονιών, όπου στην πραγματικότητα κάποιος αγοράζει τη συμμετοχή του. Μέρος διάθεσης των κουπονιών είναι τα ΙΝΚΑ σε όλη την Κρήτη και τα ΙΝΚΑ βασικά καλύπτουν και δημογραφικά ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού, γιατί βρίσκονται σε πολλά σημεία. Και υπάρχει επίσης και το σπιτάκι του Άι Βασίλη στην αγορά, στην πλατεία της αγοράς, στα Χανιά, όπου μπορούν να αγοράσουν και από εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πάνε, παίρνουν το κουπόνι τους, πληρώνουν τα 15 ευρώ, συμπληρώνουν το κουπόνι τους κάποια στιγμή μόνοι τους και οι στολές τους με την προσκόμιση αυτού του κουπονιού θα γίνει 21 και 22 του μήνα, δηλαδή την Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στο κλειστό γήπεδο του Κλαδισσού. Πολύ ωραία. Σε αυτές τις 2 μέρες θα διανεμηθούν οι στολές. Μεγέθη υπάρχουν? Δεν είναι, είναι ένα μέγεθος. Είναι ένα μέγεθος. Η μόνη εξαίρεση που... Για τα παιδάκια όμως δεν υπάρχουν πιο... Όχι, δεν υπάρχουν παιδικές στολές. Uh-huh. Όχι. Αν κάποιος γονιός συνοδεύει θέλει να πάρει το παιδί του μαζί για να και να το συνοδεύει και τα λοιπά, θα πρέπει να το εξοπλίσει ο ίδιος. Uh-huh. Από εκεί και πέρα η μόνη, ας πούμε, εξαίρεση που υπάρχει, επειδή έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές ήδη και από εξωτερικό και από άλλα μέρη της Ελλάδας, θα δοθούν αυτές οι στολές, των απομακρυσμένων δηλαδή, θα δοθούν την ημέρα της διοργάνωσης, στις 27 Δεκεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 12, στο σπιτάκι του Άι Βασίλη, στην πλατεία της Αγοράς. Τι γίνεται με τα οικονομικά της διοργάνωσης? Λοιπόν, τα οικονομικά της διοργάνωσης, όπως είπαμε, ο στόχος που έχει τεθεί για φέτος είναι 100.000 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό και η διοργάνωση βέβαια έχει τα δικά της έξοδα, τα οποία βγαίνουν καθαρά από χορηγούς. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε στον κόσμο ότι τα χρήματα που πάνε στα ιδρύματα είναι καθαρά έσοδα διοργάνωσης. Δηλαδή τα 15 ευρώ που δίνουν είναι για τα παιδιά της πόλης μας, για τα 4 ιδρύματα, θα πάνε στα παιδιά. Η διοργάνωση έχει εξασφαλίσει τις ανάγκες της οικονομικά, ας πούμε, από τις χορηγίες. Επικρατεί μία κρυστάλλινη διαφάνεια. Όποιος θέλει... Χαιρόμαστε να το πω. Όποιος θέλει, είναι... Είστε ανοιχτοί να σας ελέγξει. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Τηρούνται απόλυτα οι διαδικασίες και όσον αφορά την εφορία και όσον αφορά αποδείξεις. Και είναι όλα ξεκάθαρα και διάφανα. Επομένως, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Τα 15 μας ευρώ, λοιπόν, θα πάνε στα παιδιά. Σαφώς. Υπάρχει κάποιος τρόπος και κάποιος άλλος εκείνες τις μέρες, αν δεν θέλει να πάρει στολή, να πάρει απλώς ένα κουπόνι και να μην πάρει στολή? Μπορεί. Και γίνεται αυτό πάλι από τα ΙΝΚΑ. Από τα ΙΝΚΑ, και ναι, από το σπιτάκι του Άι Βασίλη που μας είπε στην πλατεία Αγοράς. Ναι. Να το πούμε και αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να ντυθούν, μπορεί να φύγουν. Μπορεί να θέλουν να προσφέρουν στα 4 ιδρύματα, όχι απαραίτητα με τη συμμετοχή τους όμως την ημέρα της διοργάνωσης. Σαφώς μπορούν να αγοράσουν το κουπόνι τους, να δώσουν τα 15 ευρώ και να κάνουν την προσφορά αυτή. Έτσι. Για να είναι ξεκάθαρο και αυτό. Είναι διαφορετική η ψυχολογία ενός
γονιού που το παιδάκι του παρουσιάζει αυτισμό από τον γονιό που παρουσιάζει άλλα προβλήματα. Ίσως γιατί ο αυτισμός είναι μια νόσος, μια κατάσταση, μια ιδιαιτερότητα που εμφανίζεται σε παιδιά που είναι καθόλου φυσιολογικά μέχρι τα 2 τους χρόνια, 2 και κάτι ας πούμε. Οπότε, ξέρω, η συνεργασία σας με τους γονείς, οι δικές τους οι αναζητήσεις, τα δικά τους, τα άγχη, ποια είναι? Ο αυτισμός είναι μια ιδιαίτεραχή η οποία έχει περισσότερο εμφανίζει ελλείμματα στην κοινωνική συνδιαλλαγή. Ναι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι γονείς μερικές φορές να μην είναι έτοιμοι να αποδεχτούν ότι το παιδί τους δεν θα μπορέσει ενδεχομένως να έχει μια κοινωνική ζωή όπως θα την φανταζόταν. Υπάρχουν όμως και άλλες δυσκολίες από εκεί και πέρα που έχουν να κάνουν και με την ομιλία και με την επικοινωνία. Αυτό που τους προβληματίζει είναι αυτό, πώς θα ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Ναι, ουσιαστικά ναι, αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι το θέμα. Αυτό είναι ο προβληματισμός τους στις αρχές, στις πρώτες ηλικίες, ναι. Όπου εκεί με την κατάλληλη παρέμβαση μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν θεραπεύεται ο αυτισμός, απλά μπορούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις τα παιδιά να μπορέσουν να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να είναι περισσότερο αυτόνομοι και περισσότερο κοινωνικοί. Στο βαθμό που γίνεται αυτό. Από εκεί και μετά, οι δυσκολίες είναι στο ότι οι γονείς περισσότερο φοβούνται τι θα γίνει το παιδί τους όταν αυτή δεν είναι πια στη ζωή. Είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που έχουν συνήθως οι γονείς. Και πάνω σε αυτό προσπαθούμε και εμείς. Άρα λοιπόν ασχολείστε με την αυτοεξυπηρέτηση. Την αυτοεξυπηρέτηση περισσότερο είναι από τους μεγαλύτερους στόχους που βάζουμε για όλα τα παιδιά που έχουμε στο κέντρο. Μέχρι το βαθμό που μπορεί το κάθε παιδί να επιτύχει. Δεν σταματάει ποτέ η παρέμβαση και η εκπαίδευση. Όχι, μπορεί να έχουμε παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι ηλικία 40 ετών. Δεν σταματάει ποτέ μια προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσει το άτομο να γίνει όσο το δυνατόν πιο αυτόνομο. Το βλέπεις εφικτό, δηλαδή υπάρχουν καταστάσεις που βελτιώνονται, που βλέπεις ότι βελτιώνονται στα παιδιά που υπάρχει πολύ νωρίς παρέμβαση, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Mm. Ενδεχομένως, αν υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία καθυστέρησαν να λάβουν διάγνωση, είτε καθυστέρησαν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, αυτά τα παιδιά ενδεχομένως δυσκολεύονται λίγο περισσότερο. Έχει σημασία αν και οι γονείς, το αν οι γονείς συνεργάζονται με τα παιδιά στο σπίτι. Αν τα περιμένουν όλα από εσάς, δεν θα είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούν οι γονείς τις οδηγίες και τις καταθέσεις που δίνονται. Τους δίνετε λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές. Βεβαίως, από το κέντρο μας. Και αυτό γιατί μια παρέμβαση η οποία διαρκεί 6 ή 7 ώρες στο κέντρο. Δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα τόσο μόνιμα όσο αν συνεχίζεται και στο σπίτι. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία με τους γονείς και όχι μόνο η συνεργασία στο επίπεδο του να γνωρίζουν τι γίνεται στο κέντρο, αλλά στο να ακολουθούν και αυτά που έχουμε ξεκινήσει, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη παρέμβαση. Οι νεότεροι γονείς είναι πιο συνεργάσιμοι? Νομίζω ναι. Και ειδικά οι γονείς οι οποίοι έχουν και μικρότερα παιδιά είναι πιο συνεργάσιμοι, γιατί υπάρχουν και περισσότερες προσδοκίες. Καλά, είναι λογικό. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οι γονείς δυσκολεύονται, ενδεχομένως να απογοητεύονται και από πράγματα τα οποία ήθελαν και δεν κατάφεραν. Εκεί πάλι προσπαθούμε και μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και της ψυχολόγου να παρέμβουμε και να πούμε ότι ποτέ δεν είναι αργά για ένα παιδί να προσπαθεί, για ένα γονείο να προσπαθεί να επιτύχει το παιδί του κάποια πράγματα. Θα ντυθούν τα παιδιά σας, Άγιο Βασίλειδες? Τα παιδιά μας ντύνονται στο κέντρο, Άγιο Βασίλειδες. Είναι όμως αρκετά δύσκολο για αυτά να παρακολουθήσουν μια πορεία 7.000 ατόμων. Δεν είναι εύκολο. Είναι τρομερά δύσκολο. Ξέρουν να μπουν στην πορεία. Και τους αρέσει αυτή η διαδικασία. Έχουν μπει στη διαδικασία. Έχουν μπει στη φάση να συνεργαστούν και αυτά. Ξέρουν τι. Έχουν καταλάβει τι γίνεται. Υπάρχουν παιδιά που καταλαβαίνουν. Αυτό είναι. Και χαίρονται πάρα πολύ με όλο αυτό. Τους αρέσει. Γιατί μπορούν να καταλάβουν και το κλίμα το οποίο υπάρχει και στο κέντρο και το δικό μας. Δηλαδή είμαστε όλοι σε μια γιορτινή διάθεση. Είναι όλη η πόλη σε γιορτινή διάθεση αυτές τις μέρες. Και το χαιρόμαστε όλοι. Για τις γιορτές κλείνετε. Θα κλείσουμε μόνο την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Δεν κλείνουμε όπως κλείνουν τα σχολεία δύο εβδομάδες. Συνεχίζουμε να είμαστε ανοιχτά τις υπόλοιπες μέρες. Έχουμε εκτός από το Σανταράν και ένα παζάρι στην πλατεία 1866, όπου θα υπάρχουν
Ξεκινάμε το Σάββατο και θα είμαστε και μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων, όπου θα έχουμε διάφορα προϊόντα τα οποία μας έχουν προσφέρει, είτε έχουν κατασκευάσει, είτε έχουν προσφέρει φίλοι του κέντρου. Πολύ ωραία. Και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Γενικότερα είμαστε όλοι σε ερωταστική διάθεση. Εντάξει, τρέχετε με ένα Αθηνά, αλλά με χαρά. Αυτό είναι σίγουρο. 27 λοιπόν του Δεκέμβρη πάντοτε, έτσι, το Σανταράμι. Τι ώρα? Η έναρξη θα δοθεί στις 2 η ώρα το μεσημέρι από το πρώτο γυμνάσιο. Θεό θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Ακριβώς αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως επιτρέποντος, εσείς εκεί θα είστε. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι για την έναρξη, η σκηνή τέλος πάντων στο πρώτο γυμνάσιο θα πλαισιωθεί από διάφορα group DJs και συγκροτήματα. Πολύ ωραία. Έρθει και νεολαία πολύ λοιπόν. Ναι, αξίζει να πούμε ότι στην έναρξη θα συμμετέχει και ένα group από την Αθήνα, η Μπατάλα, οι οποίοι είναι ένα group που παίζουν μόνο κρουστά, είναι 20 άτομα, παίζουν μόνο κρουστά. Θα συμμετέχουν στην έναρξη και θα είναι επίσης και σε δύο σημεία της διαδρομής για να δώσουν το δικό τους ρυθμό με τα κρουστά. Όσον αφορά το πάρτι μετά που γίνεται, θα είναι μαζί μας τα Σιγανά Ποτάμια και ο Μαλαξιανάκης. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και βέβαια να πούμε ότι στη διάρκεια της διαδρομής είναι πάρα πολλοί σταθμοί με DJs, οι οποίοι θα δίνουν το δικό τους ρυθμό και το δικό τους εορταστικό πνεύμα στην πόλη των Χανίων. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι οι πολύ ωραίες οι κόκκινες στολές, έτσι, των Αγίων Βασίλειων, αλλά από κάτω αθλητικά. Να πούμε στις κυρίες, όχι ψηλοτάκουνα, διότι πολλά τα χιλιόμετρα, πολύ σοχορός, έτσι, οπότε αθλητικό το... Κάτι άνετο για να μπορούν να χορέψουν και μετά στο υπέροχο πάρτι που ετοιμάζεται. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Εξαιρετική νομίζω η διοργάνωσή σας πάντα και φέτος θα είναι ακόμα καλύτερη. Είμαι σίγουρη ότι θα χτυπήσει κόκκινο όπως και ο Άγιος Βασίλης. Ελπίζουμε και απλά κόσμος θα σας στηρίξει με αγάπη. Πριν κλείσουμε θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στους εθελοντές της διοργάνωσης, γιατί ο κόσμος ίσως δεν αντιλαμβάνεται ότι για να φτάσουν στη στιγμή που παίρνουν για παράδειγμα την τσάντα τους με όλα τα στοιχεία που αφορούν τη διοργάνωση και την ημέρα της εκδήλωσης, έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι εθελοντικά, όλη η διοργάνωση είναι εθελοντική, δεν πληρώνεται κανείς. Και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλο αυτό το έργο που προσφέρουν, καθώς επίσης ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και τις δημοτικές αρχές, Δήμο Περιφέρεια, για τη στήριξή τους σε όλη αυτή την προσπάθεια για να πετύχει αυτή η δράση. Η οποία έχει πολλά χρόνια μπροστά της και νομίζω ότι θα φτάσετε σε σημείο κάποια στιγμή όλος ο χανιώτικος λαός να ντύνεται κόκκινος, στα κόκκινα και στα λευκά και να τρέχει αγαπημένος και να προσφέρει ό,τι μπορεί, έτσι, εκείνη τη μέρα και όλο το χρόνο εκείνη τη μέρα στα παιδιά μας, στα ιδρύματα. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Σου, καλές γιορτές. Επίσης. Αθηνά, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα γερή, δυνατή και ικανή. Νομίζω ότι η επιλογή τους να συνεργαστείς εσύ μαζί τους ήταν η καλύτερη δυνατή. Και να πούμε και σε εσάς, φίλες και φίλοι, με πολύ αγάπη από την τηλεόραση Κίδων και από μένα προσωπικά, καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. In the morning when I wake and the sun is coming.